Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην Αυτοδιοίκηση, εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Είμαι η Κέλλη Κοντογιώργη. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα να συζητήσουμε, όπως κάθε Κυριακή, θέματα που αφορούν τους Δήμους, τους ΟΤΑ, την αυτοδιοίκηση, την καθημερινότητα των πολιτών. Θέματα που οι καλεσμένοι μας εδώ, οι αυτοδιοικητικοί, προτείνουν και λύσεις που αναζητούμε μέσα από τη ζήτηση που κάνουμε. Κοντά μας σε αυτή την εκπομπή, ο Δήμαρχος Περάματος, ο κ. Γιάννης Λαγουδάκος. Καλώς σας βρήκα. Καλώς μας ήρθατε πλέον και αφού έχετε αναλάβει και τα καθήκοντά σας και έχετε βάλει το νερό στα βλάκια σιγά σιγά, θα μας πείτε πού έχει μπει το νερό, τι έργα τρέχετε, τι έχει γίνει σε πρώτες, τις κλείσαμε τις 100 μέρες, όχι. Τις κλείνουμε. Τις κλείνουμε σιγά σιγά. 100 είναι οι μέρες μας. Είναι 100 δύσκολες μέρες που λένε όλοι οι δήμαρχοι και κοντά μου και πολύ καλός αγαπημένος συνάδελφος Χρήστος Ράπτης από το in.gr. Καλώς σας βρήκα. Και πολύ καλό στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ και όχι μόνο, να μας βοηθήσει στη συζήτηση. Θα συνδεθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Βασιλόπουλο, για να δούμε τι γίνεται εκεί στην Καλαμάτα και με τα νέα καθήκοντα που έχει αναλάβει ο Δήμαρχος, που έχει να κάνει με την περιφέρεια. Αναλαμβάνει πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου. Πολύ σημαντική η θέση που θα αναλάβει και τα προβλήματα που θα πρέπει να λύσει. Ξεκινάμε εδώ από τα δικά μας, από το Πέραμα, και λέω δικά μας γιατί είμαστε στον Πειραιά κοντά και στις ωραίες περιοχές. Πέραμα, καθαριότητα και περιβάλλον. Θέλω να μου πείτε, κύριε Λαγουδάκο, σε αυτό το κομμάτι τι υπάρχει κάνει. Η αυτοδιοικητική καθαριότητα και περιβάλλον και υπάρχει και η περιφερειακή κεντρική καθαριότητα και περιβάλλον. Η αυτοδιοικητική καθαριότητα και περιβάλλον είναι το αυτονόητο. Ναι. Πώς θα εξυγχρονίσουμε, ο κάθε επόμενος δήμαρχος εξυγχρονίζει τον απαρχαιωμένο στόλο των προηγούμενων, βάζουμε σύγχρονα μέσα και σύγχρονος εξοπλισμός. Καινούριο. Καινούργιοι και μικρότεροι. Ναι. Τα μεγάλα αστικά κέντρα όπου αυξάνουν καθύψος, κατά πλάτος και κατά μήκος ο οικιστικός ιστός, έχει το εξής πρόβλημα. Επειδή έγινε εύκολη η απόκτηση του ιδιοταχή, την προηγούμενη 20ετία αγοράζαμε σε κάθε οικογένεια 3 και 4 τηλεοράσεις. Ήταν εύκολη η αγορά. Τώρα είναι εύκολη έστω και με leasing ή με δόσεις η αγορά ιδιοταχή. Για μία ή για καμία θέση πάρκινγκ στην πιλωτή. Άρα λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα των πόλεων είναι πώς θα συνυπάρξουμε άνθρωποι και οχήματα. Όταν μάλιστα τα οχήματα δημοσίας χρήσεως όπως τα απορριμματοφόρα δεν μπορούν να περάσουν μέσα από στενά γιατί κατακλείζονται από τον ιδιοκτητών. Άρα νέας τεχνολογίας αντιρρυπαντικά, περιβαλλοντικά ή ηλεκτρικά και νέων διαστάσεων. Μικρά, αυτό δηλαδή μας δημιουργεί προβλήματα και μας λύνει προβλήματα. Ναι. Διότι το τονάζ τα μικρά απορριμματοφόρα, καταρχήν τι μας λύνει, μπαίνουνε παντού. Στα ιστορικά κέντρα, στα εμπορικά κέντρα, στις αγορές. Στο Άνω Πέραμα που είναι κορυφογραμμές και ετοφολιές. Δεν φεύγει προς τα πίσω το τονάζ. Το αρνητικό, όταν χρειαστεί να μεταφορτώσουν ό,τι έχουν μέσα, είναι 2 και 3 δρομολόγια, άρα πρέπει να έχουμε το μικρό τονάζ που μαζεύει από τα σπίτια πρωτογενών στα απορρίμματα και τη μεταφόρτωση εντός των ορίων του Δήμου που θα πηγαίνει στη χωματερή των λιωσίων ή στο σταθμό μεταφόρτωσης. Τα περιβαλλοντικά, τα μεγάλα, έχουμε εστιάσει σε μια κοινή δράση που για πρώτη φορά στα πλαίσια της τελευταίας δεκαετίας με δική μου πρωτοβουλία συναντιόμαστε οι 3 ή 4 δήμαρχοι της περιφέρειας και λύνουμε ή διεκδικούμε την επίλυση από την κεντρική και περιφερειακή εξουσία. Έτσι, με πρωτοβουλία δική μου και υπό την ομπρέλα του εμπειρότερου δημάρχου Κερατσινίου, κυρίου Βρετάκου, ναι, και με τη συμμετοχή και του δημάρχου Σαλαμίνας, κυρίου Παναγόπουλου, διεκδικούμε την επέκταση του μετρό στο 500.000 κατοίκους των Δήμων Κερατσινίου, Περάματος και Σαλαμίνας. Υποδεικνύουμε στην Αττικό Μετρό και στην ελληνική κυβέρνηση δημόσιους δημοτικούς χώρους ως σταθμούς επιβατικούς, ως σημεία τα οποία θα αναδείξουν μέσα στην πόλη. Παραχωρούμε γη. Η πρωτοβουλία αυτή είστε 3 δήμαρχοι. Έχουμε ήδη συναντηθεί και τις επόμενες μέρες βγάζουμε δελτίο τύπου, ναι, και θα καταφύγουμε, εάν δεν εισακουστούμε, σε αυτοαποκλεισμό, μιας και η ελληνική πολιτεία μας έχει αποκλείσει. Αυτοαποκλεισμό. Βεβαίως, όταν η πολιτεία σε
αποκλεί από τις προτεραιότητές της. Επεκτάθηκε προς τον Πειραιά. Έφτασε μέχρι την Οίκια, μέχρι τα Μανιάτικα, μέχρι τον Κορυδαλό. Μας περιτριγυρίζει χωρίς να μας αγγίζει. Μέχρι την Αγία Μαρίνα του Χαϊδαρίου είναι μόλις 2-3 χιλιόμετρα. Να φτάσουν οι σταθμοί του μετρό αρχικά σε επίπεδο μελέτης, δεν ζητάμε μάγους με μαγικό ραβδάκι, ζητάμε όμως η ελληνική πολιτεία να προνοεί για να φροντίζει για τους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Τους μεγαλύτερους και τους καλύτερους πελάτες. Όσοι είναι εργαζόμενοι και είναι μικροαστικής καταγωγής, χρησιμοποιούμε δημόσια συγκοινωνία. Αν είσαι κάτοικος νοτιών προαστίων και έχεις 5 και 10 αυτοκίνητα στην οικογένεια, δεν χρειάζεσαι μετρό. Αν είσαι μισθωτός και εργαζόμενος στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στα Καρνάκια του Περάματος, ή έχεις ένα εξοχικούλι στη Σαλαμίνα και περνάς με το ferry boat, το μεγαλύτερο πορθμίο της χώρας, 10 εκατομμύρια επιβάτες, 5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, τότε μπορείς να πάρεις ένα ευρώ ενάμιση στο εισιτήριο του μετρό και να φτάσεις στο Σύνταγμα, στην Ομόνοια, όπως έχουν κερδίσει το αυτονόητο όλοι οι υπόλοιποι πολίτες του Λεκανοπεδίου. Μια παρέμβαση σε αυτά που λέτε. Εννοείται, καταρχήν, Χρήστο μου. Είπατε πολλά, πάρα πολλά, πολλά σημαντικά είναι πράγματα. Είναι πάντα χυμαρόδης. Ναι, όσον αφορά το θέμα του μετρό, είπατε θα παραχωρήσετε εσείς δωρεάν χώρους. Σωστά? Σωστά. Ωραία, δεύτερο. Εφόσον έρθουν σταθμοί του μετρό, και μακάρι να έρθουν, μαζί σας είμαστε προφανώς, έχετε προνοήσει για πάρκινγκ? Ακριβώς. Γιατί θα χρειαστούν πολλά πάρκινγκ για να καλύψουν τη ζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή θα ξεκινήσετε πάλι και θα είναι, δεν θέλω να διακόπτω, θέλω να μου ορίσετε λιγάκι τι σημαίνει αυτοαποκλεισμός και από τι. Μια σειρά κινητοποιήσεων. Που θα αποκλείσουμε τα εδάφη μας προκειμένου να γίνει γνωστό συγκοινωνιακά πόσο δύσκολο είναι 500.000 κάτοικοι Σαλαμίνος, Περάματος και Κερατσινίου να μην έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες συγκοινωνίες, αθόρυβες, λιγότερο ρυπογόνες και κυκλοφοριακά πιο ευέλικτες. Συμβολικά κλεισίματα δρόμων. Συμβολικά κλεισίματα καλά. Δρόμων. Ένας κάτοικος του Περάματος όπως εγώ για να φτάσω στο κανάλι της Βουλής θέλει μία με μία μισή ώρα. Να μου πείτε και ένας κάτοικος των Αθηνών κάνει μία και μία μισή ώρα. Είναι επιλογή του. Μπορεί σε 10 λεπτά στο σταθμό, επόμενο σταθμό Πανόρμου να μπει στον επόμενο σταθμό Σύνταγμα. Εμείς θέλουμε κάποια στιγμή να εκφωνεί ο αυτόματος ομιλητής του μετρό, επόμενος σταθμός Κερατσίνη, επόμενος σταθμός Πέραμα. Ποιους χώρους δίνουμε? Δεν δίνουμε κεντρικές πλατείες που ασφιχτιούν χωροταξικά να ξεφυτρώσει σαν μανιτάρι ένας υποσταθμός που θα πνίξει την πόλη. Έχουμε τη λεωφόρο σχιστού με μεγάλες επιφάνειες. Βλέπε νεκροταφείο διαδημοτικό των 5 δήμων. Βλέπε βιπά σχιστού. Βλέπε hot spot σχιστού προσφύγων μονάδων. Και έχουμε και το παλιό κημητήριο των 20 στρεμμάτων του Περάματος που στην προηγούμενη μου θητεία σαν δήμαρχος παροπλίστηκε από τη χρήση του γιατί υπαχθήκαμε στο νέο νεκροταφείο το διαδημοτικό και είναι ακριβώς 100 μέτρα από τα ferry boat για τη Σαλαμίνα. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε έτοιμο την υποδοχή, τη χωροταξική, να έρχεται το μετρό και να φεύγουν πεζοί και να μπαίνουν στα ferry boat της Σαλαμίνας έως ότου του Αγίου Ποτέ γίνει η γέφυρα, παύλα, τούνελ για Σαλαμίνα. Να πάμε. Ήταν το θέμα που θέλω να ρωτήσω. Σε κάλυψε στις απαντήσεις του κύριος Λαγουδάκος? Έχω και άλλα πράγματα. Έχεις να ρωτήσω. Άλλα. Επειδή όμως λέει για το Πέραμα Σαλαμίνα, για το, για αυτό το τούνελ, το υποθαλάσσιο, το οποίο τελικά εμάς μας είναι αδιάφορο. Γιατί? Γιατί μας είναι αδιάφορο? Αυτό για το οποίο ο Δήμος, για το οποίο θα είχε πρώτο λόγο, είναι η Σαλαμίνα. Γιατί είναι ο υποδοχέας των ανθρώπων. Όπως ξέρετε, το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Κυκλάδες μας, όταν το κράτος και οι Δήμοι θέλουν τουρισμό, αλλά δεν έχουν υποδομή για πολύ τουρισμό, γίνεται αποκλεισμός και γίνεται δυσφήμιση σε ένα νησί. Τα speed runner που μπήκαν, οι ταχύες συγκοινωνίες που πήγαινε στις Κυκλάδες σε 5 και 6 ώρες και πάνε σε 2 ώρες, την μετέτρεψαν σε προορισμό για Σαββατοκύριακο. Αν λοιπόν αυτά τα 10 εκατομμύρια που πάνε το χρόνο στη Σαλαμίνα πηγαίνουν μέσα από το δεκάλεπτο τούνελ
έστω και με αυτοχρηματοδοτούμενο εισιτήριο. Μέσα σε 5 λεπτά, οι μόνιμοι κάτοικοι της Σαλαμίνας το χειμώνα είναι 50.000 και το καλοκαίρι 200. Ναι. Έχει υποδομές μια πόλη να δεχτεί 200.000 καζανάκια, 200.000 γιοταχή, 200.000 άναμα, ναι, φωτιστικού μέσα στο καλοκαίρι, ξεκορτάριασμα οικοπαίδων. Το πέραμα γιατί είναι αδιάφορο, διότι και εκεί το πέραμα εγκαταλείφθηκε από τη φροντίδα της πολιτείας. Δεν υπάρχει λιμενικό ταμείο, δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Διεκδίκησα στην προηγούμενη μου θητεία και έχω έτοιμη την απόφαση, τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύσταση με βάση τις επαφές που είχαμε με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, λιμενικού γραφείου, γιατί δεν είμαστε νησί, και όχι λιμενικού ταμείου. Ξέρετε ότι από τα 10 ευρώ ενός οχήματος με τρεις επιβαίνοντες, η Σαλαμίνα παίρνει ένα ποσοστό για κάθε όχημα και επιστρέφει πίσω στην πόλη ως λιμενικό ταμείο σε έργα ανάπτυξης, ενώ το ίδιο αυτοκίνητο στο πέραμα δεν δίνει ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Τρώμε την κυκλοφοριακή τους όχληση, διασχίζεται, κόβεται η επικοινωνία της πόλης στη μέση, οι επίσημες αργίες για τους παραθεριστές είναι για μας επίσημες κατάρες. Πάσχα, Χριστούγεννα, Λαμπρή, Πρωτομαγιά, σφάζεται η πόλη στη μέση. Ένα μεγάλο καραβάνι οχημάτων ξεκινάει από το πέραμα, φτάνοντας στα φέριμπο της Σαλαμίνας, και από όλο αυτό που επιστρέφει Κυριακή απόγευμα, όλα τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, δεν έχουμε ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Διασχίζουν την πόλη 10 εκατομμύρια επιβάτες, 5 εκατομμύρια οχήματα, και ενώ η Σαλαμίνα έχει λιμενικό ταμείο στα εισιτήρια ανταποδοτικά για την επιβάρυνση, το πέραμα δεν έχει ούτε δεν αυτό. Τίποτα. Ο στόχος μας λοιπόν δεν είναι να κατηγορούμε άλλους, αλλά να φροντίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι σαν άλλους. Στην επόμενη συνεδρίαση, με εισήγηση σωστή και νομοθετικά τεκμηριωμένη, συστήνουμε λιμενικό γραφείο. Μάλιστα. Θα έχουμε έσοδα από τα εισιτήρια και ανταπόδοση στο λιμενίσκο του περάματος για κοινή παραδοχή. Ναι. Να επιστρέψουμε λιγάκι σε κάτι που είπατε προηγουμένως όσον αφορά τα απορριμματοφόρα, τη δυνατότητα που έχουν λύσοντας σε στενούς δρόμους και το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται στην πόλη σας. Πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω την άποψή σας για ένα θέμα για το οποίο έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, αλλά και από άλλους δήμους της Αττικής προς το παρόν, και αφορά τον κανονισμό, τον οικοδομικό κανονισμό. Mm. Μια ευνοϊκή τροπολογία εντός αγωγικών για κάποιους κατασκευαστές ή ιδιώτες που πάνε να αξιοποιήσουν έναν επιπλέον συντελεστή δόμησης. Και πολλοί δήμοι έχουν αρχίσει ήδη και αντιδρούν πάνω σε αυτό, αναστέλλοντας την έκδοση νέων οικοδομικών αδειών με βάση τη συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία θα εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως γνωρίζουμε. Ποια είναι η άποψή σας, πόσο έντονο είναι το φαινόμενο της ανοικοδόμησης στην περιοχή σας, γιατί οι αστικές περιοχές, η αλήθεια είναι ότι κατά την προσωπική μου άποψη πάντα δεν χωρούν άλλο κόσμο με δεδομένα που υπάρχουν όσον αφορά τους δρόμους και τις υποδομές. Και θα ήθελα να μου πείτε και εσείς τι σημαίνει στο πέραμα και αν θα αντιδράσετε και εσείς για το θέμα του συγκεκριμένου. Διαπιστώνω ότι είσαστε ενήμερος δημοσιογράφος και δεν είσαστε μόνο δημοσιογράφος τίτλων αλλά και ουσίας, αφού έχετε μελετήσει και τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Κάθε επιβάρυνση τσιμέντου για την πολιτεία είναι επιπλέον έσοδα. Οι νομιμοποιήσεις και οι αυθαιρέτων και οι αυξήσεις κατασκευών κτηριακών είναι επιπλέον έσοδα για το κράτος. Για τους δήμους είναι επιπλέον επιβάρυνση. Αισθητική, περιβαλλοντική και οικονομική. Η απολαλιώτη και μετά θητεία του ΥΠΕΧΟΔΕ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου του Οργανισμού της Αθήνας, σε κάθε επέκταση σχεδίου και επικαιροποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού έδινε λιγότερο συντελεστή δόμησης. Με έκπληξη ακούω ότι υπάρχει πρόνοια στο κράτος να αυξήσει τα τσιμέντα, κάτι που θα επιβαρύνει, που έρχεται και σε αντίθεση με τις πράσινες σκέψεις και πράσινα ταμεία και το σύγχρονο κράτος που θέλει να μειώνει ρήπους και ενέργεια, εξοικονόμηση ενέργειας. Εμείς είμαστε ασφαλώς αντίθετοι σε αυτό, γιατί δεν μπορεί ένας εφάπαξ αντισταθμιστικός φόρος ή εισφορά στο κράτος να δίνει για εφόρους ζωής επιβάρυνση σε μια πόλη. Οι πόλεις πρέπει να οριοθετούνται και να μην επεκτείνονται. Τότε νομιμοποιούμε τα αυθαίρετα, τα εκάστοτε αυθαίρετα,
και όχι μόνο όσοι ήταν με τον νόμο Τρίτσι, αλλά όσοι είναι και με τον νόμο Μητσοτάκη και μετά από 20 χρόνια με τον νόμο του επόμενου Πρωθυπουργού. Άρα τι νόημα έχει να ποινικοποιούμε αυτέρετες δράσεις όταν το κράτος χρειάζεται χρήματα. Αντίθετα, το κράτος μας έχει επιφέρει μια λάτρα που ήταν μέχρι πρόσφατα κρατική. Πολλές δράσεις περιβάλλοντος, τώρα και οι νησίδες που είναι στα όρια Δήμων, ήταν ευθύνη της πολιτείας να τις αποψηλώνει σε περίοδο πυρκαγιάς. Τώρα μεταφέρθηκε και αυτό στο Δήμο. Ναι. Μεταφέρθηκαν στο Δήμο. Αυτό υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια. Γιατί μας φέρνει στη λάτρα σου, αυξάνεται... κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Υπουργέ Εσωτερικών, χωρίς τους σπόρους. Μας μεταφέρανε τους σκύλους και ένα άλλο διάβημα που κάναμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Περιβάλλοντος Δήμων Πειραιά, κύριο Γουρδομιχάλη, δημοτικό σύμβουλο, με το Δήμαρχο Κορυδαλλού. Με το Δήμαρχο Κορυδαλλού και εγώ προσωπικά επισκεφθήκαμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Ξέρετε ότι κάθε Δήμος έχει ποινική, αστική και οικονομική ευθύνη και διοικητική για τα δέσποτα του Δήμου. Εννοείται. Οποιοδήποτε αδέσποτο του Δήμου φέρει την ευθύνη ο Δήμαρχος ή ο εκάστοτε αντιδήμαρχος. Αν στρεσαριστεί ένα σκυλάκι, γιατί ένα δηλιβερά καφετέρια μαρσάρει δίπλα του με κρότου εξάτμιση, το σκυλί θα τον δαγκώσει, με αποτέλεσμα μια ποινή φυλάκισης 5-10 μηνών για τον κάθε ρετό. Να είμαστε υπεύθυνοι και ποινικά. Γιατί τα σκυλιά που ήταν ευθύνη του κράτους τα αναλάβαν οι Δήμοι. Λες και είναι ιδιοκτήτες μέσα στο σπίτι μας. Να τα στυρώνουμε, ναι. Να τα μπολιάζουμε, ναι. Να τους έχουμε τροφή, ναι. Αλλά να τρώμε και ποινική ευθύνη και ποινικές ποινές. Γιατί το σκυλί στρεσαρίστηκε όταν δεν έχουμε ψυχολόγους στα σχολεία. Να έχουμε ψυχολόγους σκυλών. Πάντως, αυτό προβλέπει ο νόμος. Μεταφορά αυτού του αυτής για 15.000 το χρόνο. Ναι, εγώ έδωσα εχθές μια απευθείας ανάθεση. 30.000 όπως ο νόμος ορίζει, για να στηρώσουμε 2.000 γατάκια. Τα σκυλιά του περάματος είναι όλα στηρωμένα. Και μου δίνει το κράτος 15.000 ευρώ όλο το χρόνο να τα στηρώσω, να τα τσιπάρω, 20 ευρώ το τσιπ χοντρικής, να τα μπολιάσω και να τα συντηρώ. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτή η αρμοδιότητα που πέρασε στους Δήμους και έχει να κάνει με τα αδέσποτα. Και περιβαλλοντική, και άμα σας πω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι δεν μπορούν να απεξέλθουν και οικονομικά, μπορούμε, ούτε και να διαχειριστούν. Και άμα σας πω, και πού το εντάξανε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι και στους περιφερειακούς Δήμους, οι οποίοι είναι κάποιες αχανείς εκτάσεις. Βέβαια, εκεί έχουν τσοπάνηδες. Εκεί έχουμε άλλο θέμα. Εγώ να πω κάτι άλλο. Κυνηγούς, τσοπάνηδες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε παιδεία συνολικά. Για τα περισσότερα αδέσποτα είναι πρώην δεσποζόμενα. Ναι. Απλά κάποιοι εντός εισαγωγικών φροντιστές τους. Έτσι συνηθίζω να λέω, δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες όταν μιλάμε για έμψυχα πλάσματα. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι φροντιστές πρώην τα παρατάνε, τα θεώρησαν παιχνίδι με μεμονωμένα λήξης και τα παράτησαν στους Δήμους, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν οι Δήμοι αυτό, ειδικά, όσα χρήματα και να έχετε. Δήμοι με πορθμία. Προσωπικό χρειάζεστε, Δήμοι. Με λιμάνια όπως εμάς. Εξειδικευμένο προσωπικό χρειάζεστε. Πού να το βρεις το εξειδικευμένο. Μέχρι τώρα είχαμε εξειδικευμένες καθαρίστριες. Τα μεγάλα προβλήματα της αυτοδιοίκησης είναι και η καταστατική θέση των αιρετών και οι ευθύνες οι νομικές, που θα πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση. Οι παρακρατηθέντες εισφορές που δεν μας επιδίδονται στην ώρα τους. Να μην αδικούμε τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κάποια στιγμή, όταν ήταν υπουργός εσωτερικών, είχε σταθεί στο θέμα της ενίσχυσης καταστατικής θέσης των αιρετών. Και το λέω γιατί. Είχε κάνει δουλειά. Είχε εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση και καταλάβαινε πολύ καλά τις ανάγκες αυτοδιοίκησης. Αλλά. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται μια πολιτική βούληση πλέον να ξεπεράσει και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται στην αυτοδιοίκηση. Όταν έχεις να διαχειριστείς ελλείμματα, είναι δύσκολο σαν κεντρική εξουσία να τα μοιράζεις στους νεοσούς. Που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν όμως και κάποιοι νόμοι που δεν χρειάζονται λεφτά. Ας πούμε το τόσο απλό που είναι τόσο καθημερινό όταν έχεις να κάνεις με ζώα, με σκυλιά. Πολλά σκυλιά είναι φωνιάδες γιατί τα είχαν οι ιδιοκτήτες τους ακοινώνητα. Δεν κάνουν ούτε με άλλους ανθρώπους, ούτε με άλλα ζώα. Πεθαίνει ο ιδιοκτήτης, το εγκαταλείπει. Έχουμε γίνει μάρτυρες πολλές φορές ιδιοσυγγραφικά με pitbull, με ράτσες που είναι επικίνδυνες, ενστικτοδός λόγω ράτσας. Αυτό το σκυλί προβλέπει ο νομοθέτης με πρόσφατο νόμο να μείνει 2 μήνες. Μα άμα τον φωνιά. Τον έφαγε το αφεντικό του ή το γειτονά του. Πόσο καθαριστής του Δήμου σε ένα κλουβί θα το συντηρήσει 2 μήνες. Δεν θα πει μέσα να το καθαρίσει. Αυτά τα σκυλιά λοιπόν που είναι διαπιστωμένα και όχι με ισχυρισμό εγκληματίες πρέπει βάσει νόμου να θανατώνονται. Να απομονώνονται 15 μέρες ζητάμε εμείς. Οι γνώστες του αντικειμένου όσοι υπήρξαμε ή υπάρχουμε ως διαχειριστές ζώων στα σπίτια μας. Μετά
αυτό που σας είπα με την ποινική ευθύνη. Μπορεί να έχει ποινική ευθύνη ένας δήμαρχος στο γραφείο του που έχει στηρώσει το σκυλάκι που είναι σαν μπαλόνα, γιατί μεταβολίζεται αν δεν του δώσει σωστή τροφή μετά τη στήρωση, στα λιμάνια, στις εισόδους των νοσοκομείων, στις εισόδους στο μετρό. Η πρώτη αντίδραση ενός ζώου μόλις του πατήσει την ουρά κατά λάθος, μια γιαγιά, ένα παιδάκι, είναι να γυρίσει αμυντικά να σε ορμήξει. Θα βρεθεί ένας δήμαρχος, όχι γιατί καταχράστηκε χρήματα για κακοδιαχείριση, θα βρεθεί να φάει 10 μήνες φυλακή γιατί ένα τρομαγμένο ζώο αμύνθηκε όταν του πατήσαν την ουρά. Έχει ιδιαίτερα και γνώσεις και ευαισθησίες στο θέμα αυτό ο κύριος Λαγουδάκος, ή και ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης. Είναι ανέξοδες παρεμβάσεις. Ναι, καλό, ναι. Είναι λοιπόν οι υπουργοί να έχουν ανθρώπους της πιάτσας να τους εισηγούνται θέματα. Είναι καλό το Χάρβαρντ, αλλά τα Χάρβαρντ της ζωής είναι ακόμα καλύτερα για νομοθετικές ρυθμίσεις. Θέλω να πάμε στη ζωή στο πέραμα, να μου πείτε ποιες είναι οι ανάγκες των κατοίκων σε άλλο επίπεδο. Πάμε λίγο σε κοινωνικό. Εξασφαλίσαμε δύο τι μεγάλα έργα. Ναι, στην προηγούμενη συνέντευξη που ήταν του Γενάρη, αγωνιούσα αν θα τα προλάβουμε. Ήρθε το Υπουργείο Εσωτερικών και καλά έκανε για δημάρχους που ήταν ο χαδελφιστές και είπαν ότι στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση σας ενέκρινα πολύ εύκολα με βάση κάποιες προτάσεις σας κάποια έργα. Στο Δήμο Περάματος είχαν εγκριθεί δύο μεγάλα έργα 6 εκατομμυρίων. Έργα υποδομών, δρόμοι στις αετοφολιές του Ξέρξη. Ναι. Και το μεγαλύτερο πάρκο στην ιστορία του Περάματος που κατακτήθηκε σε βάρος της Κόσκο, ήταν ένα μπάζωμα που η Κόσκο θα κάνει την τρίτη, την τέταρτη προβλήτα, με κατακτήσεις και κινητοποιήσεις μας προηγούμενων δημάρχων και εμένα στην προηγούμενη θητεία μου, έμεινε μπάζωμα. Άλλα 6 εκατομμύρια θα γίνει το μεγάλο πάρκο σαν τα λοιπάσματα στην είσοδο του Περάματος. Ήρθε, πότε λοιπόν, θα γίνει αυτό, Δήμαρχε? Δημοπρατήθηκαν τα έργα. Καταρχήν δεν χάθηκαν. Ήρθε ένα φυρμάνι από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 15 Γενάρη. Νεοσύστατοι εμείς στις θέσεις μας. Και λέει στους δημάρχους νέους και παλιούς, όποιος δεν έχει δημοπρατήσει τα προηγούμενα εκατομμύρια του Τρίτσης, σας τα παίρνουμε γιατί ήσασταν αδιάφοροι ή ανίκανοι. Να τα δώσουμε στο Τρίτσις 2 όταν ξαναδοθούν μέσα στο Μάιο, τώρα που θα ανοίξει το Τρίτσις 2. Και κάνω έναν αγώνα δρόμου. Δεν είχαν υπογράψει προηγούμενοι μου ούτε τις συμβάσεις με το άτοκο, με την άτοκη χορήγηση δανείου. Δεν είναι δάνειο, κρατική χορηγία είναι από το παρακαταθήκον και δανείων. Αγώνας δρόμου με συμβολιογράφους να κερδίσουμε τα ποσά, να τα εξασφαλίσουμε. Το πιο δύσκολο όμως, να δημοπρατήσουμε δύο μεγάλα έργα των 6 εκατομμυρίων. Δημοπρατήθηκαν όπως ο νόμος ορίζει και όχι με αναθέσεις και έχουν εγκατασταθεί, αναδείχθηκαν εργολάβοι, ώστε τα δύο μεγάλες βασικές οικιστικές ανάγκες για την πόλη να βρουν δρομολόγηση τα επόμενα δύο χρόνια. Έργα λοιπόν υποδομής. Για πόσα τετραγωνικά μιλάμε, Δημάρχε? Το πάρκο είναι 30 στρέμματα το ένα πάνω. Ωραία. Στη θάλασσα. Έχει ουσία να ξέρει και το άλλο είναι 5 χιλιόμετρα δρόμοι, οι οποίοι θα είναι διάνοιξη σε βράχο. Ο γρανίτης της του Ξέρξη πρέπει να σπάσει και να περάσουν αγωγή ομβρίων, αγωγή αποχέτευσης και συλλεκτήρες, ώστε το ποτάμι, το βρόχινο νερό όταν τσιμεντωθεί να μην γίνει ποτάμι. Άρα αντιπλημμυρικό ουσιαστικά. Αντιπλημμυρικό έργο. Διανοίξεις και αντιπλημμυρικό. Πάμε στη φόσο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Πολύ σημαντικό. Πέρα από αυτό, ως Δήμος Περάματος έχετε επενδύσει στο να, δεν ξέρω, να δημιουργήσετε ίσως και κάποια σχέδια. Ωραίες ερωτήσεις. Εκένωσης, αν χρειαστεί, μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ. Εμείς έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα εκένωσης οικιστικής, διότι έχουμε τις μεγαλύτερες οικιστικές απειλές σε μια πόλη με 10 χιλιόμετρα μήκος που έχει μόνο μία λεωφόρο εισόδου και μία λεωφόρο εξόδου. Στην είσοδο της πόλης έχουμε τα 400 στρέμματα που από το 1960 αδειοδοτήθηκαν, οι εταιρείες πετρελοειδών, τα γνωστά καζάνια του θανάτου, ελληνικά πετρέλαια και ιδιωτών Ελλήνων. Και στο τέρμα του δρόμου έχουμε τον άσταθμο, το μεγάλο, τη μεγάλη πολεμική απειλή όταν έρθει πόλεμος ή κάποιος επιλέξει να χτυπήσει τον άσταθμο του Περάματος, που θα καούμε ζωντανοί μέσα στην πόλη. Κάναμε λοιπόν ήδη τις πρώτες δύο ασκήσεις στα όργανα πολιτικής προστασίας. Παραπονούμαστε γιατί το ελληνικό κράτος ποινικοποιήθηκε και αυτό μετά τις πυρκαγιές στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάντρα.
Και έτσι πολύ εύκολα ο φίλος μου ο Περιφερειάρχης που ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας έβαλε εμάς τους δημάρχους με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Τι σημαίνει αυτό? Ο δήμαρχος κάθε πρώτη του χρόνου ορίζει τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας. Έτσι ώστε αν κάποιος πνιγεί, αν κάποιος καεί, αν ένα δέντρο πέσει στο κεφάλι κάποιου, να μετατραπεί σε ποινική ευθύνη. Για να μην μετατραπεί λοιπόν σε ποινική ευθύνη, πρέπει από το μήνα Μάρτιο, όπως έκανε ο δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Περάματος, να προλάβουμε να προκηρύξουμε δάσο πυροσβεστική περίοδο υπαλλήλους για τις κορυφογραμμές που έχουμε βουνό, τώρα δηλαδή, για τις αποψηλώσεις, ναι, να φροντίσουμε από τον Αύγουστο να ξεβουλώσουμε τα φρεάτια για τις πρώτες βροχές του Οκτωβρίου και να είμαστε έτοιμοι να ελέγξουμε τα φανάρια και τους φωτισμούς, τους παραδοσιακούς, τους καλέσθητους φωτισμούς και τα φαναράκια. Ποιο είναι σπασμένο και θα πέσει στο κεφάλι της δημότησας που περνάει με το καροτσάκι? Να προσέξουμε όλες οι ράμπες αναπήρων να είναι ανοιχτές, να προσλάβουμε σχολικούς τρογονόμους με δαπάνες του Δήμου όλα αυτά και να έχουμε κατασκευάσει για όλα τα δημοτικά και γυμνάσια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σχολεία ράμπες αναπήρων. Ακόμη και ένα παιδί να είναι άτομο με ειδικές ικανότητες, εμείς πρέπει να έχουμε κατασκευάσει. Τελειώνουμε λοιπόν την υποχρέωση του Δήμου Περάματος τις επόμενες μέρες και πιστοποιούνται όλες οι παιδικές χαρές. Γιατί ακόμη και ένα παιδάκι που είναι απρόσεκτο και δεν έχει ένστικτο αυτοσυντήρησης, αν κόψει το δάχτυλο σε μια σκουριασμένη τραμπάλα ή ένας μαθητής που είναι άτομο με ειδικές ικανότητες, φύγει το καρότσι του στη σκάλα και παραδίδουμε πιστοποιημένες ράμπες σε όλα τα σχολεία, όλα αυτά μέσα σε 100 μέρες, και πιστοποίηση συντήρησης και πιστοποιητικά λειτουργίας για τις παιδικές χαρές. Ναυαγωστική κάλυψη είστε υποχρεωμένος εσείς? Ναι, όχι, είμαι υποχρεωμένος όμως αν και έχω 100 μέτρα πλάς, mm-hmm, κάτι που ήδη έχω κάνει με αλληλογραφία μου. Η εμπειρία ενός δημάρχου είναι σημαντικό στοιχείο στην επόμενη θητεία του. Ήδη έχω στείλει, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να είναι καπνιστής Μάλμπορο, γράφει όμως το χαρτάκι, προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα. Το ίδιο και για τους κολυβητές. Υπάρχουν παράλογοι συμπολίτες μου που βουτάνε και κάνουν μπάνιο γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή δίπλα στο προθμίο των ferry boat. Σε μια πλάζα 100 μέτρων που ήταν η παλιά πλάζα του 50, όταν το πέραμα ήταν εξοχή και όχι πόλη. Και εκεί χρειάζεται. Εκεί πρέπει ο Δήμος να αναρτήσει μετά από πιστοποίηση του Υπουργείου Ναυτιλίας, μετά από μέτρηση της Διεύθυνσης Θαλασσών, ότι το νερό είναι ακατάλληλο. Δεν αρκεί να το βγάλει το Υπουργείο σε έγγραφο και να το στείλει με mail στην ιδιαίτερα του Δημάρχου. Να βάλετε σήμανση. Οφείλει ο Δήμαρχος να βάλει σήμανση, mm-hmm, και να λέει ότι με δική σου ευθύνη μπες και βγες βάτραχος. Αλλά όμως εγώ σε προστατεύω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λαγουδάκο. Καλά, μπορούμε να κάνουμε μια μισή εκπομπή μαζί του. Αν και η εκπομπή είναι μία, δεν μπορούμε να την διπλασιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, για όσα μας είπες και μας έδωσε μια πρώτη εικόνα για το τι έγιναν μέχρι 100 μέρες τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να πω αυτό που ξέχασα και λησμόνησα. Προσέξτε, έγιναν τρεις μεγάλες συσκέψεις στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η μία για την πυροπροστασία του ημιτού. Η άλλη για την πυροπροστασία της Πάρνηθας. Η άλλη για την πυροπροστασία της Πεντέλης. Και καμία για την πυροπροστασία του όρου Σεγάλαιο. Τι έχει το όρο Σεγάλαιο και μας απαρνιέται η ελληνική Σωστά. πολιτεία? Μπορεί να μην έχουμε τα ΤΟΗ, μπορεί να μην έχουμε δοκίσα πλακητίας, έχουμε ένα θρονοξέρτσι. Να ρωτήσω κάτι. Και έχουμε και πολλά πεύκα που θα κάνουν. Εκεί υπάρχουν σύνδεσμοι προστασίας των συγκεκριμένων βουνών και που είναι μέλη Δήμη και ίσως κινούνται λίγο πιο οργανωμένα και τα διεκδικούν. Και στο πέραμα υπάρχει ο σύνδεσμος περιβάλλοντος των 10 δήμων της περιοχής, στη Λεωφόρος Χιστού. Ποτέ όμως δεν κληθήκαμε σε αυτή την αντιπυρική δράση να λάβουμε μέρος σε τέτοια σύσκεψη. Μπορεί τα δέντρα να μην ψηφίζουν, κάποτε ψηφίζανε και τα δέντρα, όμως οι πολίτες ψηφίζουμε και θέλουμε την ίδια ευαισθησία και στα δικά μας βουνά. Ζητήστε εσείς την συνάντηση. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει εμείς να το αναδείξουμε, Χρήστο, για το Ρουσεγάλιο, που όντως πρέπει να μπει. Είναι ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου πάνω από τον Πειραιά. Στην κορυφογραμμή του Περάματος, εκεί που ο Ξέρξης απόλαυσε την πανολεθρία του, έχουμε ένα πολύ πυκνό πευκό δάσος που θα πάει χαμένο. Με 5 και με 10 ανθρώπους που το κοιτάνε με το κιάλι, δεν
σώζεται ένα τέτοιο πεθαράσος. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Λαγουδάκο, τον Δήμαρχο Περάματος, που ήταν στην αυτοδιοίκηση για μια άλλη φορά και τα είπαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες 500 ημέρες τώρα, σιγά σιγά μπαίνουν τα έργα και φαίνονται και υλοποιούνται και αναδεικνύονται και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το Πέραμα. Και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ για πολύ. Ο Χρήστος Ράπτης, ο συνάδελφος, μένει εδώ κοντά μας για να συνδεθούμε με την Καλαμάτα και τον Δήμαρχο Καλαμάτα, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο, που τον βλέπουμε ήδη μέσω Skype στους δέκτες μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλόπουλε. Καλησπέρα σας, κυρία Καπαγιώργη, κυρία Ράπτη. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά για την Καλαμάτα. Έχετε κι εσείς εκεί θέματα. Να ξεκινήσουμε όμως με το πολύ σημαντικό ότι αναλάβατε πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου. Τι σημαίνει αυτό, πρώτο, να καταλάβει ο κόσμος, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας και ποια είναι και τα προβλήματα που πρέπει να λύσετε? Κοιτάξτε, η ΠΕΔ Πελοποννήσου είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που σύμφωνα με τη στατική της πράξη, τον καταστατικό του σκοπό, πρέπει να προωθεί. Με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι, σας ακούμε. Όχι. Πρέπει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των Δήμων, να υποστηρίζει την αναβάθμιση των οργάνων αλλά και των υπηρεσιών των Δήμων, τη συγκρότηση γραφείων, την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, την προβολή, την εξωστρέφεια. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό, για να μην λέω πολλά, ότι μια διοίκηση για να μπορέσει να πετύχει το σκοπό της πρέπει να κερδίσει ακριβώς αυτό το καταστατικό σκοπό. Mm-hmm. Άλλωστε, η ΠΕΔ Πελοποννήσου, το έχουμε πει, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, η καταληκτικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, υποστηρίζοντας τους Δήμους μέλη της, διεκδικώντας λύσεις που βελτιώνουν την υγεία των Δήμων, καθιστώντας περισσότερους αποτελεσματικούς στην άξιση των εργοδιοκτήτων τους, καλά τα στρατηγική, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό κάνουμε εμείς. Από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηκόντων μας. Άλλωστε, εγώ είχα και εμπειρία, καθώς ήμουν τα προηγούμενα 4 χρόνια αντιπρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου. Αυτό κάναμε, δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας μεταξύ μας, οι Δήμαρχοι, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να δούμε πώς θα προβάλλουμε την περιοχή μας γενικότερα, πώς θα ενισχύσουμε τη συνεργασία που έχουμε άλλωστε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχουμε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι πολύ κοντά μας, ο Δημήτρης ο Φτωχός, mm-hmm. και μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του για να κάνουμε βήματα σημαντικά. Ήδη όλες οι εκθέσεις που ενημερωθήκαμε που πραγματοποιούνται ανά την Ελλάδα δηλώσαμε συμμετοχή ως Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γι' αυτό ακριβώς τον ρόλο. Για ως Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι 5 νομοί μαζί, 26 δήμοι της Περιφέρειάς μας να προβληθούμε ενιαία. Γιατί θα πρέπει, προφανώς όλοι είμαστε Καλαματιανοί, Σπαρτιάτες, Τριπολισσότες, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε και πελοποννησιακή συνείδηση για να διεκδικήσουμε από κοινού τα θέματα. Τώρα, αναφέρατε αν έχουμε προβλήματα και ποια βάζουμε σε προτεραιότητα. Ναι. Τα οικονομικά των ΟΤΑ ήταν και παραμένουν προτεραιότητα για εμάς. Προφανώς χρειαζόμαστε να αποκτήσουμε αυτοτέλεια και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε. Είναι εφικτό, κύριε Βασιλόπουλε, να αποκτήσει οικονομική αυτοτέλεια η αυτοδιοίκηση? Αν είναι εφικτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι και πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξει αυτό, αλλά πραγματικά όμως θέλουμε να δούμε να υπάρχει η αυτοδιοίκηση υπό την έννοια που αναφέραμε. Θα πρέπει ο Δήμαρχος να μην εξαρτάται από τον Περιφερειάρχη και κατ' επέκταση και κυρίως από την πολιτεία για να πάρει τις αποφάσεις του. Δηλαδή, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να αποφασίζουμε αν τα δημοτικά τέλη πρέπει να τα μειώσουμε ή πρέπει να τα αυξήσουμε. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να κάνουμε αναπτυξιακά έργα. Γιατί αυτή τη στιγμή περιμένουμε να ανοίξουν προσκλήσεις από τα αρμόδια υπουργεία, από την περιφέρεια, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να προσαρμόσουμε τις προτάσεις και τις ανάγκες που έχουμε ως περιοχή. Μάλιστα. Χρήστο, λέγαμε ότι είναι πολύ σημαντικό η θέση που αναλαμβάνει ο κ. Βασιλόπουλος στην ΠΕΔ Πελοποννήσου. Έχει πολλά έργα και παρεμβάσεις βέβαια η Καλαμάτα και ο Δήμος Καλαμάτας που θα τρέξει στο επόμενο διάστημα και θα μας τα πει. Αλλά λέγαμε για τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα. Εγώ ένα βασικό που θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο, που πλέον έχει και μεγάλη εμπειρία στο χώρο της αυτοδιοίκησης, εκλέχθηκε ξανά από μεγάλο ποστό από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Και να συγχαρώ κιόλας, δεν έχω τύχει να τα πούμε από τότε. Εγώ θέλω να πείτε κάτι άλλο, το οποίο εμένα τουλάχιστον μου κίνησε πάρα πολύ την περιέργεια, φαντάζομαι και των δημοτών σας. Το ανακοινώσατε, συγχαρητήρια κιόλας. Μπήκατε σε ένα κλιματικό σύμφωνο στις Βρυξέλλες, πήγατε, παραλάβατε την πιστοποίηση, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο σας ανοίγει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία για να προβείτε σε κάποιες δράσεις με στόχο την κλιματική ουδετερότητα. Και διορθώστε με, αν κάνω λάθος, μέχρι το 2030. Εγώ σαν δημότης Καλαμάτας, τι έτσι έντονο που θα μου κάνει εντύπωση να αναμένω να δω στα επόμενα 6 χρόνια μετά από αυτή τη συμφωνία? Ναι,
Εμείς αυτό το πρόγραμμα το γνωρίσαμε και το διεκδικήσαμε μέσω έντονα αναταράξεων που είχε προκαλέσει η υγειονομική κρίση και η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε. Έτσι λοιπόν το Ιούλιο του 2021 ξεκινήσαμε αυτή η προσπάθεια. Γνωρίσαμε τότε ότι δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν 100 πόλεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αυτές οι πόλεις θα χρηματοδοτηθούν για να κάνουν βήματα προς την κλιματική ουδέτερα, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή ως καλά παραδείγματα, καλές πρακτικές για τις υπόλοιπες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να ακολουθήσουν μέχρι το 2050. Διεκδικήσαμε λοιπόν, βάλαμε στόχους και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, όπως αναφέρατε και εσείς, που είναι πραγματικά πολύ τιμητικό, γιατί εκτός από το ότι η Καλαμάτα ανήκει στις 106 και κλιματικά ουδέτερες πόλεις μέχρι το 2030, η Καλαμάτα ανήκει στις 32 πρώτες που έχουν λάβει την πιστοποίηση και πλέον μπορούν αυτή τη στιγμή να πάνε στο επόμενο βήμα, που το επόμενο βήμα είναι σχεδιασμός, είναι μελέτες, οριστικές μελέτες και εξπάσεις χρηματοδότησης. Προφανώς τι πρέπει κάτι, να κάνουμε τώρα είναι κάτι πιλωτικό. Μας έχουν προσεγγίσει μεγάλες εταιρείες. Είναι κάτι πιλωτικό, κύριε Βασιλόπουλε. Μια πιλωτική εφαρμογή. Είναι μια πιλωτική εφαρμογή αυτό, έτσι. Να χαμηλώσουμε λίγο τον πήχη, θέλω να πω. Να χαμηλώσουμε λίγο τον πήχη των προσδοκιών, γιατί ο Δημότης ξέρετε ότι όταν ακούσει κάτι θα γίνει πολύ μεγάλο, το αναμένει. Και όλα και αν δεν γίνει μετά, υπάρχει απογοήτευση. Εγώ προσωπικά θα έλεγα να χαμηλώσουμε λίγο τον πήχη των προσδοκιών, γιατί είναι μια προσπάθεια, νέα προσπάθεια, πιλωτική προσπάθεια. Οπότε πείτε μας εσείς τι θα κάνετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ, κύριε Ράπτη, συμφωνώ πολύ με αυτό που λέτε και το έχω πει και στις συνεντεύξεις μου. Mm-hmm. Ότι δεν υπάρχει ένα μπαούλο που υπάρχουν μέσα εκατομμύρια και τα βγάζουμε και τα μοιράζουμε ή τα κάνουμε έργα. Υπάρχει σωστή προετοιμασία, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν προτάσεις ολοκληρωμένες που οποίες κατατίθενται και έρχεται η χρηματοδότηση μετά από αυτές. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε. Έχουμε σχεδιάσει ότι πρώτα απ' όλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα, να μειώσουμε δηλαδή τους. Τις εκπομπές των ρήπων πάνω σε ποστό πάνω από 80% θα πρέπει να δημιουργηθούν στην Καλαμάτα πάνω από 40 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμο, ώστε να μπορέσουν να κυκλοφορούν οι πολίτες με ποδήλατα μέσα στην Καλαμάτα. Αυξήσετε την μικροκινητικότητα. Θα δημιουργηθούν 3 hub κινητικότητας, τα οποία οι πολίτες που μπαίνουν στην Καλαμάτα από οποιαδήποτε πλευρά ή έρχονται από την Δύση ή από το Βορρά ή από την Ανατολή θα μπορούν να σταθμεύουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και να μεταφέρονται ή με τα ποδήλατα στο κέντρο της Καλαμάτας ή με ηλεκτρικά λεωφορεία σε αυτή, θα μπορέσουμε εμείς να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις σε συνεργασία με άλλους δήμους για να δημιουργηθούν εξοικονομώσεις σπίτια στους πολίτες που αναφέρατε, να επιλέξουμε περιοχές, ήδη έχουμε προσδιορίσει περιοχές στο Δήμο μας, οι οποίες ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να γίνει αυτό είναι με την εξοικονόμηση ενέργειας και με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε αυτά. Αυτό όμως είναι μια πρόταση ολοκληρωμένη που προφανώς πρέπει να έχει την υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Γιατί αυτό το πρόγραμμα, να ξέρετε, που καταθέσαμε εμείς για να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα τα 2 δισεκατομμύρια, όπως αναφέραμε, το 70% και πάνω από 70% έρχεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρέπει να πείσουμε τα ιδιώτες να έρθουν να επενδύσουν στην Καλαμάτα. Ιδιωτικά κεφάλαια να επενδύσουν σε αυτά τα έργα που μας περιγράφετε. Βεβαίως. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε τον πύχη χαμηλά, όπως ανέφερε ο κ. Ράπτης. Και όχι μόνο. Να συνυπολογίσουμε σε αυτό, Κέλλη και αγαπητέ Δήμαρχε, ότι υπάρχει και γραφειοκρατία που στο εξωτερικό δεν υπάρχει. Δηλαδή, τίθονται κάποιοι στόχοι από την Ευρώπη και καλά τίθονται. Αλλά ίσως δεν λαμβάνουν υπόψη τους το έντονο γραφειοκρατικό, τις έντονες γραφειοκρατικές διαδικασίες που μπορεί να καθυστερήσουν ένα έργο. Πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Με συνέπεια να χάσετε τη στόχευσή σας ή τουλάχιστον να μην φτάσετε εκεί που θέλατε να φτάσετε. Όλα, αυτό τέθηκε στις Βρυξέλλες που πήγατε. Στην πρώτη συνάντηση που υπάρχει μια ανοχή και για εσάς, ενώ αν υπάρξει μια καθυστέρηση στα έργα τα οποία έχετε σχεδιάσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το ζούμε και σήμερα. Σχεδιάζουμε έργα και έργα πολλές φορές κολλάνε στη γραφειοκρατία ή στις προσφυγές μεταξύ εταιριών και τραβάνε χρόνια για να μπορέσουμε αλλά να είναι πανευρωπαϊκά. Και να προχωρήσουμε. Εδώ μιλάμε πανευρωπαϊκά, είναι η εικόνα της χώρας μας αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και έχει να αναλάβει ένα βαρύ φορτίο. Εσείς και άλλες 11 ή 12 ελληνικές πόλεις, αν δεν κάνω λάθος. Είναι βαρύ το φορτίο και θα πρέπει να το ξέρετε από τώρα και να προετοιμάσετε και τους Ευρωπαίους ίσως. Και να τους πείτε ότι υπάρχει κάποια δεδομένα εδώ ότι μπορεί να μην καθυστερήσουν. Ελλάδα... Για να μην χαλάσουμε και τη φήμη μας, ναι. Ενώ σαν χώρα απέναντί τους. Διότι στην Ελλάδα, κύριε Βασιλόπουλε και Χρήστο, αυτό που σκοτώνει και δεν σκοτώνει εισαγωγικά, αλλά ποτέ δεν υλοποιούνται κάποια έργα και που σκοτώνει την ανάπτυξη, είναι η γραφειοκρατία. Έτσι ξεκάθαρα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό ήταν το πρώτη παρατήρηση που θέσαμε.
Εμείς οι 6 ελληνικές πόλεις που επιλέχθηκαν από το δίκτυο των 100 έξυπνων και κλιματικών δέντρων πόλεων, που μετά αυτή την προσπάθεια μεγαλώνει για τις ελληνικές πόλεις, αλλά η αρχική επιλογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι 6 πόλεις και πλέον οι 4 έχουν και επιστοποιήσει. Ζητήσαμε αυτό ακριβώς από την πολιτεία. Στη συνάντηση που κάναμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, τον κύριο Μπακογιάννη, το θέσαμε αυτό, την δυνατότητα να έχουν οι ελληνικές πόλεις αυτές μια ευελιξία στο να μπορούν να ξεπερνούν τις γραφειοκρατίες για να τρέξουν τα προγράμματα μπροστά. Γι' αυτό άλλωστε και προέκυψε αυτό το δίκτυο που δημιουργήθηκε μεταξύ των 6 ελληνικών πόλεων και της Λεμεσού, που αυτό μάλιστα πήρε και νομική οντότητα, καθώς βγήκε και ΦΕΚ γι' αυτό, που έχουν οριστεί οι 6 δήμαρχοι στον έδωμο της Λεμεσού και τους γενικούς γραμματείς. Και το επόμενο βήμα που θα είναι να συνομιλήσουμε μεταξύ μας για να δούμε ποιο είναι ο τρόπος να ξεπερνάμε τα προβλήματα και να τρέχουμε πιο γρήγορα. Προφανώς. Αναπτυξιακή. Είναι μια. Όπως πρέπει να γίνεται. Είναι μια αναπτυξιακή εταιρεία, δηλαδή στα Σπάργανα. Όλοι οι Δήμοι έχουμε φτιάξει αναπτυξιακές εταιρείες. Όλοι οι Δήμοι και ο Δήμος Καλαμάτας. Άλλωστε, εμείς συγκροτήσαμε την αναπτυξιακή εταιρεία για αυτό ακριβώς σκοπό. Αν τελικά μας γινόταν η επιλογή της Καλαμάτας στις 106 πόλεις, να την ενεργοποιήσουμε για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καλαμάτας έχει αναπτυξιακό οργανισμό, αϊφόρος πόλη ονομάζεται. Δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί, γιατί δεν υπήρχε και λόγος. Άλλωστε, αυτό ήταν ο μόνος σκοπός που τον δημιουργήσαμε. Αυτή τη στιγμή έχει διοικητικό συμβούλιο, θα γίνει η γενική συνέλευση στις επόμενες μέρες. Έχουμε βρει τεχνικό διευθυντή για να αποκτήσουμε διαχειριστική επάρκεια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Το επόμενο διάστημα, θεωρώ τον επόμενο μήνα, Απρίλιο-Μάιο, θα μπορεί πραγματικά να ξεκινήσει να υλοποιεί έργα και να υλοποιεί μελέτες μάλλον και να καταθέτει προτάσεις. Ήδη έχουμε καταθέσει, να ξέρετε, μία πρόταση για το πιλωτικό πρόγραμμα των 100 πόλεων. Μία πρόταση 500.000 ευρώ για μελέτη για να φτιάξουμε ένα digital twin για τα πράσινα σχολεία. Δηλαδή, ένα συγκρότημα σχολείων να μπορούν απομακρυσμένα οι μαθητές οι ίδιοι να εκπαιδεύονται. Πότε να βρούμε τις πράσινες διαδρομές που θα μεταφέρονται οι μαθητές εκεί και τι κατανάλωση έχει το κάθε σχολείο. Μια προσπάθεια λοιπόν ενεργοποίησης του κόσμου των μαθητών. Και το πρώτο βήμα για αυτήν την προσπάθεια που γίνεται, που θα δώσει τη δυνατότητα στον αναπτυξιακό οργανισμό να αναπτυχθεί. Θέλω να πάμε λίγο, κύριε Βασιλόπουλε, να μιλήσουμε για τη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας. Τι περιλαμβάνει, είναι για το 2021-2027, έτσι. Ναι. Και πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, τι έχετε κάνει, τι έχει γίνει πάνω σε αυτή τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου, τα έργα που έχετε δρομολογήσει. Κοιτάξτε, η στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου Καλαμάτας μετά από πρόσκληση της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων περίπου. Εμείς κάναμε τις διαβουλεύσεις και τις μελέτες, προμελέτες που απαιτούνται για αυτό όλο. Περάσαμε από τα συλλογικά όργανα που έπρεπε να λάβουν σχετικές αποφάσεις και την αποστείλαμε στην περιφέρεια. Αυτό περιλαμβάνει πέντε εκατομμυρίων περίπου που έρχονται από την προηγούμενη ΣΒΑ του Δήμου Καλαμάτας, γιατί την προηγούμενη ΣΒΑ του Δήμου Καλαμάτας ήταν τον προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων, ενωποιήθηκαν τα έργα των 5 εκατομμυρίων και αυτά τα άλλα 5 εκατομμύρια μεταφέρονται. Είναι περίπου άλλα και τα υπόλοιπα 7 εκατομμύρια είναι νέα έργα ή κοινωνικά ή έργα τα οποία τα προτείνουμε εμείς για πρώτη φορά. Δηλαδή μέσα σε αυτά, ας πούμε, προτείνουμε και αυτό που ανέφερα νωρίτερα, τη δημιουργία χώρων στάθμισης στους περιφερειακά της Καλαμάτας και της μεταφοράς των πολιτών με ηλεκτρικά οχήματα, ηλεκτρικά λεωφορεία στο κέντρο της Καλαμάτας. Η ΒΑ λοιπόν του Δήμου Καλαμάτας προχωρά κανονικά. Είναι μια ΒΑ η οποία υλοποιήθηκε σε ποσοστό πάνω από 50% παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της υγειονομικής κρίσης και της ενεργειακής κρίσης. Ξέρετε, αντίστοιχες περιπτώσεις είδαμε ΒΑ να υλοποιούνται ανά την Ελλάδα σε ποσοστό περίπου 10%. Στην Καλαμάτα πήγε καλά σχετικά. Θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα βέβαια. Όμως εδώ είμαστε να την πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Είπατε για ηλεκτρικά λεωφορεία, συγγνώμη Δήμαρχε, έχετε πάρει ηλεκτρικά λεωφορεία στην Καλαμάτα? Όχι, δεν έχουμε πάρει. Δεν έχετε ακόμη. Είναι προτάσεις οι οποίες έχουμε υποβάλει και στο πρόγραμμα Adonis Streets που περιμένουν να αξιολογηθούν και στην πρόταση που υποβάλαμε για τις 100 πόλεις και τώρα στη ΒΑ που την υποβάλαμε με κάποια μικρή μεταφορά λεωφορείου, ένα λεωφορείο που θα μεταφέρει τις πολίτες εφόσον εγκριθεί από την Βόρεια Καλαμάτα προς το κέντρο της Καλαμάτας. Δημαρχέ. Ναι. Κάτι θέλει να ρωτήσει εδώ. Μετά από άγονους διαγωνισμούς, τελικά καταφέρατε και πλέον η Καλαμάτα θα δούμε υδροπλάνα στην Καλαμάτα σύντομα. Ναι, αυτό που αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, υπάρχει σύμβαση, υπάρχει ανάδοχος.
Έχει φτιαχτεί ο οικίσκος αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμος. Περιμένουμε να έρθει η πλατφόρμα να εγκατασταθεί. Κάτσε, όταν λέμε υδροπλάνα στην Καλαμάτα, η εταιρεία δηλαδή θα εγκατασταθεί κάποια εταιρεία με υδροπλάνα στην Καλαμάτα και θα υπάρχει και η πίστα, το λέω εγώ πίστα. Καλά το λες, πίστα. Ναι. Θαλάσσια. Θαλάσσια, ναι, που θα γίνονται οι προσθαλασσώσεις και από θαλασσώσεις, απογειώσεις. Ναι. Προσγείωση, απογείωση κανονικά στον διάδρομο που δημιουργείται, που προσδιορίζεται μάλλον, δημιουργείται στην αποβάθρα που υπάρχει για να μπορέσουν να ανεβαίνουν. Και πού θα πηγαίνουν και πού θα έρχονται. Αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να δημιουργηθεί για να μπορέσει να είναι βιώσιμο ένα δίκτυο αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι υπάρχει στην Πάτρα, ξέρουμε ότι υπάρχει στην Κέρκυρα. Θα πρέπει αυτό το δίκτυο να αναπτυχθεί, γιατί μόνο έτσι πραγματικά θα αποκτήσει βιωσιμότητα και θα δούμε πολλά υδροπλάνα να πετούν. Όμως, εκτός από το προσδιορισμό του χώρου και για τα υδροπλάνα που έχει εγκατασταθεί, όπως σας είπα, και ο οικίσκος αυτή τη στιγμή και καταβάλλεται στο Δήμο Καλαμάτα, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και τον προσδιορισμό του λιμενικού χώρου εκεί, που θα μπορεί δηλαδή ένα υδροπλάνο και ιδιωτικό ακόμα να μπορεί να έρθει να προσγειώνεται. Ναι. Να έχει τη δυνατότητα αυτή, ακόμα και ιδιωτικά υδροπλάνα να πετούν στην περιοχή μας. Μας έχει πει η εταιρεία ότι τον Απρίλιο θα εγκατασταθεί η πλατφόρμα και πλέον θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να δούμε υδροπλάνα να προσγειώνονται και να απογειώνονται από την περιοχή μας. Εγώ να ρωτήσω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέψεις, κύριε. Μου κάνει εντύπωση ότι θα είναι χάρη τελευταία φορά στην Καλαμάτα και δεν είναι για να σκολακεύσω. Αλλά παρότι ήταν εν μέσω έντονης τουριστικής κίνησης, είδα μια πόλη πεντακάθαρη. Πώς έγινε εφικτό αυτό? Είναι η κοινοτροπία, να ξέρετε, που έχουμε εδώ στην Καλαμάτα. Δηλαδή, η Καλαμάτα συγκεντρώνει το 50% των ανακυκλώσιμων υλικών που συγκεντρώνονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό δεν έγινε ξαφνικά από μία μέρα στην άλλη. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Περισσότερο από 15 χρόνια η Καλαμάτα δεν έχει χωματερή. Δεν είχε χωματερή η Καλαμάτα. Δεν πέταγε τα σκουπίδια, τα διαχειριζόταν. Γιατί η ενεργή χωματερή που είχε έχει κλείσει με δικαστική απόφαση. Αυτό όλο μας ανάγκασε να αλλάξουμε έτσι κουλτούρα και φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Έγιναν πάρα πολλά, έχουμε γίνονται γιορτές ανακύκλωση στην Καλαμάτα και έχουμε πετύχει αυτό το ότι η Καλαμάτα να είναι μια καθαρή πόλη σχετικά. Αυτή τη φιλοσοφία όμως θέλει να πει ο φαντάζομαι ο Χρήστος, πώς την έχετε καταφέρει και αυτό, την έχουν αποκτήσει οι κάτοικοι? Γιατί και εδώ βασική δήμη της Αθήνας, η μεγάλη, πολύ γνωστή, και δεν το έχουν καταφέρει. Όπως τα Τρίκαλα δηλαδή, που δεν κορνάρει κανένας, για παράδειγμα. Καλά. Άλλος δήμος με καλές πρακτικές. Ναι. Και επίσης δεν σέβονται τους πεζούς. Στα Τρίκαλα τους σέβονται υπερβολικά. Ναι. Δηλαδή, όχι έζησαν εδώ στην Αθήνα. Και καλώς τους σέβονται. Μπορεί να τον πατήσει κιόλας. Για πείτε μας, κύριε Βασιλόπουλε. Συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας. Ασκήσεις, διαγωνισμούς στα σχολεία. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσδιαγωνισμούς που δίναμε τη δυνατότητα στα σχολεία να μας κάνουν διάφορες προτάσεις για την ανακύκλωση, να κάνουν πράγματα που πρέπει. Μετά μπαίναμε στη διαγωνιστική διαδικασία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Όλο αυτό ο ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών, όλη αυτή η υγεία προκαλεί αυτός ο ανταγωνισμός, έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Και βέβαια, εμείς συνεχώς έχουμε πάρει και αποφάσεις που επιβραβεύουμε αυτούς που κάνουν πράγματα, δηλαδή. Έχουμε πάρει απόφαση και όποιος έχει στο σπίτι του, στον κήπο του, κάδο οικιακής κομποστοποίησης, τέλος του χρόνου παίρνει επιστροφή 30% από τα τέλη καθαριότητας. Κάδος οικιακής κομποστοποίησης. Καφέ κάδο. Βεβαίως, είμαστε η μόνη πόλη που το κάνουμε στην Ελλάδα. Στο σπίτι του όμως. Όποιος έχει στο σπίτι του ή στον κήπο του κάδο ή στη βεράντα του κάδο οικιακής κομποστοποίησης, κάνει αίτημα. Το Δήμο Καλαμάτας πάει η επιτροπή, ελέγχει ότι ο κάδος αυτός λειτουργεί, υπάρχει. Όχι απλά τον έχει ως πλαστικό κουτί, ότι εργάζεται και σύμφωνα με την βεβαίωση αυτή έρχεται επιστροφή στον κάθε πολίτη 30% τέλος του χρόνου. Ο Δήμος κερδίζει κάτι. Ο Δήμος κερδίζει κάτι, κύριε Βασιλόπουλε. Βεβαίως, μειώνει το όγκος των απορριμμάτων. Εφόσον μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων, δεν χρειάζεται να πληρώνουμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων και αυτά τα χρήματα τα επιστρέφουν στον πολίτη για την καλή του συμπεριφορά. Αυτές οι ωραίες πρακτικές. Καλή πρακτική. Είναι πολύ καλή πρακτική. Να τις φέρετε και προς εδώ, στην Αθήνα, στην ΚΕΔΕ. Και το λέω να τις φέρετε στην ΚΕΔΕ, γιατί πάντα κάνετε πολύ γόνιμο διάλογο και πάντα συζητάτε τέτοια θέματα. Αλλά είναι καλές πρακτικές που κάποιοι δήμαρχοι και δήμοι ακολουθούν και με αποτέλεσμα και με επιτυχία. Που πρέπει να οριζοντίως να υπάρξει αυτή η γνώση και η εμπειρία και η μεταφορά και στους άλλους δήμους. Όταν μάλιστα, ξαναλέω, είναι πετυχημένο το μοντέλο αυτό.
γενικότερα έχει πετύχει. Έχουμε εγκαταστήσει και τώρα πήραμε και φτιάξαμε και πράσινο σημείο, τώρα πρόσφατα. Ευτυχούμε να έχουμε και καλούς υπηρεσιακούς στελέχη, δηλαδή στη διεύθυνση καθαριότητας που αγαπούν αυτό που κάνουν και το προσπαθούν όσο περισσότερο μπορούν να φέρουμε καθεντικά αποτελέσματα. Βέβαια προβάλλουμε και συνεχώς με σποτ, με διαφημίσεις, με δώρα, με εκδηλώσεις. Όλη αυτή η δουλειά που γίνεται προσπαθούμε να την έχουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο για να κάνουμε τον κόσμο έτσι να το υποστηρίζει αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ στην Καλαμάτα υποστηρίζουμε και όλα τα ρεύματα ανακύκλωση που υπάρχουν στην περιοχή μας. Πόσα ρεύματα έχετε ανακύκλωση, Όλα τα ρεύματα ανακύκλωση θα έχουμε και στηρίζουμε και τα ιδιωτικά ρεύματα ανακύκλωση. Δηλαδή, εμείς πηγαίνουμε χώρια ως Δήμος. Τα μπάζα μας τα πηγαίνουμε στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Μπαζών. Ναι. Τα κλαδέματά μας τα πηγαίνουμε αλλού για διαχείριση. Υπάρχει άλλο συλλογικό σύστημα. Τα εμπόδια αντικείμενα τα πηγαίνουμε αλλού και τελικά φτάνουμε στα σύμμυκτα. Στα σύμμυκτα τα πηγαίνουμε στο εργοστάσιο για διαχείριση που μέχρι πρότινος, μέχρι τον Ιούλιο του 2023, τα διαχειριζόμαστε μόνοι μας. Μάλιστα. Μια ερώτηση δημική θέλω να κάνω όταν ολοκληρώσει. Να ρωτήσω, θέλω να μου πείτε κύριε Βασιλόπουλε, στο θέμα της ανακύκλωσης είναι ερώτηση. Όχι, είναι θεσμικού επίπεδου. Θεσμικού, καθαρά. Ωραία. Θα πάμε και στα θεσμικά. Πριν τα θεσμικά, εσείς δημοτική αστυνομία έχετε κύριε Βασιλόπουλε. Θα πάρετε, βεβαίως. Είχατε. Α, για πείτε μας. Έχουμε δημοτική αστυνομία, ναι. Έχουμε 16 στελέχη στη δημοτική αστυνομία. Τώρα προβλέπεται να γίνει άλλους. Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ ακόμα 6 και είναι στη διαδικασία αυτή. Μάλιστα. Και από... Η δημοτική αστυνομία είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία του Δήμου. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί κάποιοι δήμαρχοι και κάποιοι δήμοι δεν είχαν ποτέ ή θα αποκτήσουν τώρα, αλλά μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό προσωπικού, 3-4, έτσι που δεν μπορείς να κάνεις. Μάλιστα, έφυξε και ένα θέμα ο κύριος Χαρδαλιάς, σύμφωνα με πληροφορίες, ναι. Που αναφέρθηκε σε περιφερειακή αστυνομία. Δεν ξέρω αν τέθηκε. Να δημιουργηθεί. Ναι. Δεν ξέρω αν τίθεται και παρόμοιο θέμα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν το γνωρίζω αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά η δημοτική αστυνομία, ο ρόλος είναι καθοριστικός στην λειτουργία της πόλης. Είναι σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε δράση, στον έλεγχο που ενεργεί στους δημόσιους χώρους. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί ο δημόσιος χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος για τους πολίτες. Αλλά οι βανδαλισμοί δεν σταματάνε. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε και άλλο κόσμο. Αλλά οι βανδαλισμοί δεν σταματάνε. Δυστυχώς οι βανδαλισμοί δεν σταματούν. Και δεν αναφέρω μόνο στο Δήμο Καλαμάτας. Είναι ένα φαινόμενο πλέον που έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας σε όλους τους Δήμους. Και μάλλον δεν γίνεται αντιληπτό ότι ό,τι χαλάμε, τα φτιάχνει ο Δήμος με λεφτά του και μετά μειώνει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες προς το Δημότη. Στο Δήμο, βέβαια. Σε μια εποχή που τα οικονομικά των Δήμων, να το παραδεχτούμε, είναι μάλλον σε ένα κακό επίπεδο. Και μια και το πήγε στο θέμα εκεί, οικονομικά πώς είστε εσείς, κύριε Βασιλόπουλε, τα οικονομικά του δικού σας Δήμου? Παρά το ότι δεν έχουμε κάνει αυξήσεις καθόλου στα τέλη καθαριότητας διπλοπροσμού τραπεζοκαθισμάτων, ίσα ίσα μειώσεις έχουμε κάνει τα τελευταία 17 χρόνια, καμία αύξηση, ως Δήμος ακόμα αντέχουμε. Έχει και την ευλογία να έχει μεγάλο μέτωπο παραθαλάσσιο και να έχει κάποια ανταποδοτικά τέλη ο Δήμος Καλαμάτας, αλλά σε άλλους Δήμους δεν ισχύει αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πριν το κόκκινο η άλλη Δήμη. Ήθελες να ρωτήσεις κάτι θεσμικό. Ναι, θεσμικό. Βέβαια. Πολύ πρόσφατα είχαμε τις εκλογές της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όπου κατά γενική ομολογία ο εμβληματικός Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, με το συνδυασμό ισχυρή Δήμη, σύγχρονη ισχυρή Δήμη, ανέλαβε πάρα πολλές έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ δείχνει ένα διεκδικητικό πνεύμα όσον αφορά τόσο το τέλος ταφής, όσο και για την διαχείριση των υδάτινων πόρων. Θα ήθελα μια τοποθέτησή σας, ένα σχόλιο για τις εκλογές της ΚΕΔΕ και ένα σχόλιο για τις μεγάλες διεκδικήσεις που αυτή τη στιγμή επιχειρεί η Κεντρική Ένωση Δημών Ελλάδος. Ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου αυτή τη στιγμή είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Είναι η προσωπική μου άποψη. Είναι αυτοδιοικητικός βαθιά. Αυτοδιοικητικός ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και μπορεί με την εμπειρία και τη γνώση και τη διάθεση που έχει να βοηθήσει τους Δήμους να πάνε ένα βήμα μπροστά. Όπως είπατε και εσείς, από την πρώτη στιγμή έδειξε δείγματα γραφής και η νέα εφετεία του, πέρα από το τέλος ταφής που κινήθηκε το προηγούμενο διάστημα, που και εμείς ως Δήμος Καλαμάτας λάβαμε απόφαση στην Δημοτική μας Επιτροπή ότι στηρίζουμε την πρωτοβουλία αυτή, παρά το ότι δεν μας αφορούσε άμεσα, δεν είχαμε ένα όμως συμφέρον, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει στο Δήμο Καλαμάτας επιβολή μέρος του τέλους ταφής. Και τώρα για τη διαχείριση των υδάτων, για τα θέματα των ΔΕΙΑ, αμέσως έχουμε στα χέρια μας μια πολύ καλή πρόταση που πραγματικά μπορεί να είναι η βάση για να συζητήσουμε στο μέλλον. Πρέπει να δούμε
της ΔΕΙΑ ως αναπτυξιακά εργαλεία. Εγώ θυμάμαι μόλις ανέλαβα το 2019 το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΙΑ ήταν 16 εκατομμύρια και σήμερα ξεπερνά τα 50. Αυτό δείχνει τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει η ΔΕΙΑ, γιατί πραγματικά τα έργα που θα εκτελέσουν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται το μεγαλύτερο έργο που μπορεί να γίνει στην Καλαμάτα. Αντικαταστούμε τον αγωγό ίδρυνασης του 1936-1987 με το νέο αγωγό, ένα έργο 11,5 εκατομμύρια, και κατασκευάζουμε τη νέα δεξαμενή 8.500 κυβικά που θα αντικαταστήσει την δεξαμενή που είχε κατασκευαστεί, που ήταν 1.800 κυβικά. Θέλω λοιπόν να πω ότι η ΔΕΙΑ έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Λάδρος, ο κυρίος και νέο διοικητικό σχολείο, ο Α αντιπρόεδρος, ο Β αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας που είναι και από την περιοχή μας, ο Δημήτρης Καφαντάρης, αλλά και όλοι το μέλος τα μέλη του διοικητικού σχολείου έχουν πολύ έργο μπροστά τους, και εμείς είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλίες τους που στηρίζουν τους Δήμους για να πάνε πιο μπροστά. Για να το. Ναι. Μόνο μία μικρή φράση. Ναι, και να κλείσουμε και για να μην κλείσουμε για το θέμα των ΔΕΙΑ. Μην αδικήσουμε βέβαια και την πρόθεση της κυβέρνησης να κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, διότι έχουμε δει και ΔΕΙΑ οι οποίες έχουν πτωχεύσει, Δήμαρχε, σωστά. Βεβαίως. Θα πρέπει πολύ αυστηρά να εξετάσουμε αυτά όλα. Κάτι τελευταίο και να κλείσουμε σιγά σιγά, Δήμαρχε, γιατί μπήκε ο Απρίλης, σε λίγο θα έρθει και η σεζόν η τουριστική. Εσείς στην Καλαμάτα έχετε μέσα στον στρατηγικό σχεδιασμό να την κάνετε και πιο τουριστική, δηλαδή μια περισσότερη εξωστρέφεια για να προσελκύσετε και κόσμο 365 μέρες το χρόνο, όπως πάρα πολλές περιοχές και δήμοι της Ελλάδας το επιδιώκουν αυτό. Τα δείγματα μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικά. Τα βλέπουμε φέτος. Κάθε Σαββατοκύριακο και τα τριήμερα τα προηγούμενα που πέρασαν, η ποιότητα άγγιξε το 100% σε όλα τα επίπεδα, και στα δωμάτια αλλά και στα Airbnb. Να ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται στην Καλαμάτα ένα μεγάλο κάθισμα, πραγματικά κάθε Σαββατοκύριακο, ένα πολύ μεγάλο αθλητικό ή πολιτιστικό γεγονός πραγματοποιείται, και αυτό οπωσδήποτε μας δίνει προβάλλει την πόλη μας. Ναι. Και μας δείχνει αυτή την εξωτερική που χρειαζόμαστε για να προσελκύσουμε τον κόσμο. Πέρα από αυτό όμως, προετοιμάσουμε και άλλες δράσεις, ναι, πραγματικά δράσεις που μπορούν να προβάλλουν την πόλη για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και κόσμο εκτός από τη χώρα μας, που εντάξει, Καλαμάτα θεωρείται για το εσωτερικό τουρισμό ένα σημείο αναφοράς. Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλο, που ήσταν κοντά μας και τα είπαμε εδώ στην αυτοδιοίκηση. Καλή... Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή δύναμη στο έργο σας και στο Δήμο και στην ΠΕΔ Πελοποννήσου. Και εδώ θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σε νεότερο χρόνο. Καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστώ. Να ευχαριστώ και τον Χρήστο Ράπτη που τον κρατήσαμε παραπάνω από όσο μπορούσε να μείνει στην εκπομπή. Σε χρησιμοποιήσαμε λίγο, εντάξει, παραπάνω. Χρήστος Ράπτης, δημοσιογράφος στο in.gr και πολύ καλός γνώστης του αυτοδιοικητικού. Ευχαριστώ, Χρήστο, καλή συνέχεια. Αμοιβαίω, να είσαι καλά, Εύκαιμη. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσταν κοντά μας εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.